Μπορεί αρκετοί πολίτες να είδαν ήδη την ενίσχυση των 250 ευρώ στους λογαριασμούς τους. Ωστόσο, όπως μετέφερε στο ένα τσάνελ ο πρόεδρος του Σωματείου Συνταξιούχων Λιπασμάτων, Καβάλας Παναγιώτης Παναγιωτίδης, αρκετοί φαίνεται πως είναι συνταξιούχοι που δεν έχουν δει ακόμη αυτά τα 250 ευρώ να πιστώνονται στους λογαριασμούς τους. Ρώτησα συναδέλφους τι γίνεται σήμερα που πληρώθηκαν οι συντάξεις τους, ένα μέρος δηλαδή, ανάλογα με το άμβλα τους, τι λεφτά πήρανε. Μάλιστα. Από αυτά που μου είπανε ότι περιμέναν να δουν αυτά τα 250 ευρώ, τα 250 ευρώ ακόμα δεν τα είδανε στις συντάξεις. Αυτά τα οποία είδανε ήταν κάτι μικροποσά, δηλαδή της τάξης των 2, των 4, των 7 ευρώ από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Το μάξιμο δηλαδή που πληρώθηκε κάποιος από αυτή την ειδική εισφορά αλληλεγγύης ήταν μέχρι 10 ευρώ νυχτά. Αυτά ήταν τα ποσά τα οποία έλαβαν τα Χριστούγεννα οι συνταξιούχοι. Δεν ξέρω τώρα αν στη συνέχεια, εγώ πιστεύω ότι εφόσον είναι μια επίσημη εξαγγελία και έχουν ψηφίσει αυτό το ποσό το οποίο πρέπει να δώσουν στους χαμηλοσυνταξιούχους των μέχρι των 800 ευρώ. Ωστόσο, από αρχές Ιανουαρίου αναμένεται να υπάρξουν αυξήσεις στις συντάξεις, τόσο κύριες όσο και επικουρικές, όπως έχει ανακοινώσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα η κυβέρνηση. Από την 1η-1η του 2023, η συντριπτική πλειοψηφία των συνταξιούχων της χώρας, μετά από 12 χρόνια, θα πάρουν αύξηση της τάξεως, μεσοσταθμικά το λέω, του 8% περίπου. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι και σε αυτό το ζήτημα ήταν κάτι το οποίο δεν είχαμε υποσχεθεί προεκλογικά, αλλά καταφέραμε μέσα από την ανάπτυξη την οποία φέρνει η χώρα, μέσα φέρνει η κυβέρνηση, μέσα από την αύξηση στον τουρισμό, να έχουμε επιπλέον έσοδα τα οποία τα επιστρέφουμε στους πολίτες.